Μήνα συσκέψεων είναι ο Δεκέμβρη για του αγρότε, οι οποίοι βρίσκονται υποδό εν ώψη τη αναθεώρηση τη ΚΑΠ αλλά και λόγω των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τα προϊόντα του, τι χαμηλέ τιμέ διάθεσή του και το χαμηλό κόστο παραγωγή. Στι 15 Δεκεμβρίου, τα τρακτέρ τη Καρδίτσα και τη Λάρισα αλλά και άλλων Θεσσαλικών πόλεων θα βγουν στι πλατείε για να συμπαρασταθούν στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματίσει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, ενώ θα ξεκινήσουν και εξορμήσει των αγροτοσυνδικαλιστών στα χωριά. Τα διέξοδα στου μικρομεσαίου αγρότε συσσωρεύονται από την ανταγροτική πολιτική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων και όσων τη στηρίζουν. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε μια σειρά από ενημερωτικές συσκέψεις και περιοδίες στα χωριά με στόχο να αντιμετωπίσουμε αγωνιστικά αυτή τη λέλαπα των αντιαγροτικών και αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται. Αρχής γενομένης με τη συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και στη μεγάλη απεργία που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη, γιατί πιστεύουμε ότι είναι κοινά τα προβλήματα και των αγροτών και των εργατών και των αυτοαπασχολούμενων. Οι αγρότες ωστόσο αναζητούν και νέους τρόπους διεκδίκησης του αγώνα τους με σκοπό να εισακουστούν τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα της αγροτιάς είναι οξυμένα και ειδικά τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια. Οι αγροτικές παραγωγές έχουν πραγματικά μειωθεί λόγω των καιρικών συνθήκων. Οι τιμές είναι στα κατώτατα τους δυνατά σημεία εκτός από το βαμπάκι, τα στάδια και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εισόδημα των αγροτών έχει μειωθεί σε δραματική κατάσταση. Και εκείνο που συζητάμε τώρα μεταξύ μας είναι το πώς θα αντιδράσουμε στο επόμενο διάστημα και με τι μορφές πάλι να βγούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισα, που προγραμματίζεται για τις 10 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν τα οικονομικά μεγέθη της οργάνωσης και θα γίνει και ο οικονομικός απολογισμός.